Το La Comics Festival για έκτη συνεχόμενη χρονιά έρχεται στην πόλη της Λάρισας από το Σύλλογο Comics και Τεχνών ΕΤΟΚΟΥ σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων από τις 6 πιο ειδικά μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Μήλου του Παπά. Οι λεπτομέρειες δόθηκαν στο πλαίσιο σημερινής συνέντευξης τύπου το πρωί από πλευράς των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και της Διοργάνωσης. 130 καλλιτέχνες πρόκειται να είναι εκεί, στο προάβλιο χώρο του κτηρίου, αλλά και έξω από αυτό. Τόσο ο Δήμαρχος Λαρισαίων, οι συνεργάτες του αλλά και οι συντελεστές του όλου γεγονότος στη συνέντευξη τύπου επεσήμαναν χαρακτηριστικά. Μια διοργάνωση που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα και έχει φανατικό κοινό στην πόλη μας και όχι μόνο. Το γεγονός ότι συμμετέχουν περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες, 130 έχει η φετινή διοργάνωση. Καθώς και το ότι για ένα τριήμερο ο Μήλος του Παπά θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, μουσικές, εικαστικές, παραστατικές, καταδεικνύει τη δυναμική της διοργάνωσης, αλλά και το σημαντικό πόλο έλξης νέων ανθρώπων που δημιουργείται στην πόλη μας. Τα κόμιξ, πέρα από την ευρύτητα που διαθέτουν ως τέχνη, έχουν την πλαστικότητα αλλά και την ευκολία να συνομιλούν με τις άλλες τέχνες, αλλά και να εισέρχονται στην καθημερινότητα του ανθρώπου, αλλά και στο δημόσιο χώρο, στην πόλη. Τόσο με την κλασική τους μορφή, όσο και με τη στενή τους σχέση και διασύνδεση με τα γκράφιτι, τις τοιχογραφίες, τα murals, την παρέμβαση δηλαδή στο δημόσιο χώρο, στον ελεύθερο δημόσιο χώρο, δομώντας έτσι αισθητικά μια ιδιαίτερη αντίληψη για το αστικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες πρόκειται πάντως να είναι αρκετές, με αφορμή το φεστιβάλ. Έχουμε πολλές εκθέσεις, έχουμε το live με τον Άνσερ, έχουμε εργαστήρια, προβολές, θα κάνουμε murals και όλα αυτά είναι δωρεάν προς το κοινό. Ένα πράγμα θέλω να πω εγώ μόνο, πέρα από τους εθελοντές που δεν είναι, το φεστιβάλ είναι οι εθελοντές, είναι όλοι που το τρέχουμε 4 μήνες. Το όμορφο φέτος είναι ότι οι καλλιτέχνες που είχαμε πέρσι καλεσμένους από την Ιταλία μας πήραν τηλέφωνο ότι έρχονται μαζί με άλλους από άλλα φεστιβάλ της Ιταλίας για να δουν πώς γίνεται και πού θα τους φιλοξενήσουμε. Άρα φέτος μας έρχονται από Κύπρο, από Ιταλία, έχουμε από την Κολομβία και έχουμε, όταν λέμε από την Ελλάδα, έρχεται ένα γκρουπ 10 καλλιτεχνών από την Κρήτη. Άρα αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς το ξέραμε ότι κάπου θα φτάσει αυτό, ότι θα φτάσει κάπου ψηλά. Αλλά στην έκτη χρονιά γίνονται θαύματα για μας. Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μάλιστα και δωρεάν συναυλία. Επίσημος καλεσμένος του φεστιβάλ θα είναι ο Σαντιάγκο Ολιβέρος, γνωστός και ο Σάκο Άσκο, Κολομβιανός καλλιτέχνης και εικονογράφος. Πρόκειται για μια γνωστή προσωπικότητα στο χώρο. Σε μη φέλη de estar aquí en Larissa, para mí es un honor estar en Grecia. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ στην Λάρισα και είναι η μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ. Porque desde niño he sido muy apasionado por la cultura griega, así que para mí es un honor estar aquí y poder entregar mi arte a este lugar que tanto aprecio. Από μικρός ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, παθιασμένος με την ελληνική κουλτούρα, οπότε είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ και να έχω την ευκαιρία και εγώ να μοιραστώ την τέχνη μου με αυτή την χώρα, με αυτή την πόλη. Η είσοδος στους χώρους του φεστιβάλ και η συμμετοχή σε ομιλίες, εργαστήρια, προβολές, lives και διάφορα άλλα events θα είναι ελεύθερη για το κοινό.